τρεις μήνες στην ουσία μετά τα Τέμπη εξακολουθεί να είναι τραγική κατάσταση στο σιδηρόδρομο. Εδώ πέρα σε καταστάσεις που βλέπουμε εξακολουθούν να είναι να συνεχίζει το ίδιο τροπάρι, να είναι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις, έλλειψεις του προσωπικού να είναι πολύ μεγάλες, έλλειψη στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εντατικοποίηση της εργασίας με 9ήμερη εργασία που θεσπίστηκε εδώ και πόσα χρόνια στο σιδηρόδρομο, που έχει αποτέλεσμα την εξουθένωση του προσωπικού και στο ίδιο το σιδηρόδρομο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του κομμάτιασμα του σιδηροδρόμου, που ευθύνη έχουν όλα τα αστικά κόμματα διαχρονικά, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδοντας στην ουσία το κερδοφόρο κομμάτι του σιδηροδρόμου σε επιχειρηματικούς ομίλους και αφήνοντας το έξοδο στο λαό να το πληρώνει, που να είναι απαρχαιωμένο, η σταθμή, η συντήρηση των γραμμών στο δίκτυο και όλα αυτά. Εξακολουθεί να είναι η ίδια κατάσταση. Οποιαδήποτε βελτίωση ή μη μέτρα που έχουν πάρθει εδώ πέρα στο σιδηρόδρομο έχει γίνει μόνο με την πίεση των εργαζομένων και εδώ σε εγκαταστάσεις του μηχανοστασίου, αλλά όπως έχει και φανεί και σε άλλους χώρους δουλειάς, αποδεικνύοντας την πράξη το ότι μόνο ο λαός, μόνο οι εργαζόμενοι, μπορούν να πάρουν, άμα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και για την ασφάλεια των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα και μπροστά στις αρχιερεσίες του Σωματείου στις 26 με 30 Ιούνιου να βγάλουμε λαϊκούς αγωνιστές, να βγάλουμε πρωτοπόρους εργαζόμενους οι οποίοι θα βάλουν στην προμητοπίδα όλα αυτά τα αιτήματα και όλα αυτά τα ζητήματα και ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την ίδια ρότα. Πώς εδώ οι εργαζόμενοι μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες, από τον αγώνα τους, τις γενικές συνελεύσεις τους, θα μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση για να μην ξανέχουμε και τέτοια εγκλήματα προδιαγεγραμμένα και για να βελτιωθούν η κατάσταση στους εργαζόμενους όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο. Καλούμε όλους τους εργαζομένους στο σιδηρόδρομο να στηρίξουν τα ψηφοδέλτια της ΔΕΣΚ σιδηροδρομικών στις εκλογές 26 με 30 Ιουνίου για να είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο αλλά και για να ακούγεται στο σύνολο της κοινωνίας για τα προβλήματα που αφορούν όλη την κοινωνία, όλο το επιβατικό κοινό. Γιατί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη και μπορούν να επιβάλλουν και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου συνολικά και των εγκαταστάσεων, να επιβάλλουν δηλαδή ασφάλεια στο δίκτυο, ταχύτητα και εξυγχρονισμό το σύνολο του δικτύου, των βαγονιών, των εγκαταστάσεων. Γιατί θεωρούμε ότι σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ο σιδηρόδρομος να είναι ασφαλής και στο ύψος της εποχής, της τεχνολογικής, και ότι έχουμε τη δύναμη μέσα από τα σωματεία μας και εδώ πέρα υπάρχει πλούσια πείρα και μέσα από την Επιτροπή Αγώνα στο Μηχανοστάσιο και συνολικά από την παράταξη μέσα στο Συνδικάτο, ότι αυτή η προοπτική μπορεί να γίνει δυνατή μόνο μέσα από την πάλη των εργαζομένων και από τη συσπήρωση όλου του λαού γύρω από αυτά τα ζητήματα που πιστεύουμε ότι απασχολούν όλο τον κόσμο. Εμείς πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να δυναμώσει τη δύναμή του, αυτούς τους ανθρώπους που είδανε δίπλα τους μπροστά σε αυτά τα προβλήματα όλο το προηγούμενο διάστημα, και μαζί να πορευτούμε γιατί προδιαγράφεται δύσκολη πορεία συνολικά, όπως και στο σιδηρόδρομο έτσι και παντού. Και το δυνάμωμα των σωματείων είναι μονόδρομος για την πάλη, για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.